για να καλησπερίσω. Αριστερά τον Θέμη, σας το λέω για να τους ξεχωρίζετε κι εσείς, γιατί μην ξεχνάτε ότι μιλάμε για δίδυμα αδέρφια. Αριστερά τον Θέμη Τσέλιο, τερματοφύλακα του Διαγόρου, του Διαγορά. Καλησπέρα, Θέμη. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε που είσαι κοντά μας. Δεξιά, τα έχουμε ξαναπεί, όπως ίσως θυμάστε, με τον δίδυμο αδερφό του, τον Ηλία Τσέλιο του Εργοτέλη, επίσης από τη Ρόδο Ηλία, αλλά στο ξενοδοχείο, όπως αντιλαμβάνομαι, ενώπιση του αυριανού αγώνα. Καλησπέρα και σε σένα. Καλησπέρα για μένα, καλησπέρα. Λοιπόν, καταρχάς, πόσο καιρό περιμένατε, έχοντας αρχίσει μαζί πριν από χρόνια από τις ακαδημίες της ΑΕΚ, αυτή τη στιγμή που είναι πολύ πιθανό, εικάζω εγώ, να βρεθείτε αντίπαλοι στον αγωνιστικό χώρο αύριο? Να αρχίσω από το Θέμη. Κοιτάξτε να δείτε, τώρα δεν το σκεφτόμασταν έτσι. Μια ζωή μας ήταν συμπαίκτες στις ακαδημίες, από την ΑΕΚ, από πολύ μικρά παιδιά. Δουλεύαμε μαζί καθημερινά, ήμασταν όλη μέρα μαζί με τον παπά μας, κάναμε την προπόνησή μας όλα. Είναι λίγο περίεργο, δηλαδή και στο πρώτο παιχνίδι δεν είχε παίξει ο Ηλίας, οπότε είναι κάτι πρωτόγνωρο πραγματικά, αλλά δεν θα αλλάξει κάτι, ο καθένας θα κυνηγήσει το καλύτερο για την ομάδα του, οπότε ανυπομονώ να δω πώς θα είναι μέσα στο παιχνίδι. Δεν θα αλλάξει κάτι, το λες εσύ, Θέμη, για να δούμε ο Ηλίας τι άποψη έχει. Ηλία. Η αλήθεια είναι αυτή, από την αρχή δεν το σκεφτόμασταν. Ήμασταν μαζί συμπαίκτες από τις ακαδημίες μέχρι πολλά χρόνια, όπου χωρίστηκαν οι δρόμοι μας. Βέβαια, από τότε δεν είχαμε ίδιες κατηγορίες, δηλαδή εγώ βρισκόμουν ακόμη στις ακαδημίες, το Εμιστοποιής βρέθηκε στη Γάμα Εθνική και σε κάποιες άλλες ομάδες. Φέτος που θα βρισκόμασταν πρώτη φορά αντίπαλοι, έτυχε να πάρω μια κόκκινη κάρτα έναν αγώνα ακριβώς πριν το Διαγόρα και να χάσω το πρώτο μάτς. Οπότε νομίζω αύριο θα είναι η μοναδική ευκαιρία να βρεθούμε αντίπαλοι, πράγμα που δεν μας έχει ξανασυμβεί και έχει δίκιο ο Θεμιστοκλής, πρωτόγνωρο. Θα δούμε τι συναισθήματα θα νιώσουμε αύριο. Σε εκείνο το παιχνίδι στο Ηράκλειο, ο Μπουτσάκης και ο Μανουσάκης είχαν καταφέρει να νικήσουν τον Θέμη Ηλία. Δεν ξέρω αν τους είπες κάτι μετά τον, μετά τον αγώνα. Τους έψεξες ή τους έδωσες συγχαρητήρια? Τους έδωσα πολλά συγχαρητήρια, διότι δύσκολο να βάλουν γκολ σε τέτοιο τερματοφύλακα. Εσύ θα τα καταφέρεις αύριο, να υπενθυμίσω ότι είσαι ένας από τους πιο παραγωγικούς χαφ στη Super League 2 φέτος με 4 γκολ. Τα είχαμε ξαναπεί μετά από εκείνο το εντυπωσιακό hat-trick σου στη Νεάπολη. Ναι, ναι. Εννοείται ότι άμα βρεθώ σε εμφανή θέση για γκολ, εννοείται πως θα προσπαθήσω να κάνω το καλύτερο για την ομάδα μου και να σκοράρω. Δεν θα κοιτάξω τώρα επειδή δεν θέλεις να κλείσει. Πάμε λίγο στον γηπεδούχο εκ των δύο δίδυμων αδερφών, στον Θέμη. Τα είπε για σένα ο Ηλίας πριν από λίγο ότι αφόσον από τη στιγμή που χώρισαν οι δρόμοι σας μετά τις ακαδημίες της ΑΕΚ, ο καθένας πήρε τον δρόμο του. Εσύ φαίνεται ότι έχεις βρει το λιμάνι σου στην Ρόδο, καθιερώνεσαι με το Διαγόρα. 42 μάτς την τελευταία διετία και άνοδος. Στα μισά από αυτά τα παιχνίδια έχεις κρατήσει και το 0, 20 στα 42. Θα τα καταφέρεις και αύριο απέναντι στον αδερφό σου? Θέλω να ελπίζω πως ναι. Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα ο Εργοτέλης. Έχει ένα πολύ ωραίο πλάνο παιχνιδιού. Αλλά το ίδιο και εμείς. Ο Διαγόρας είχε κάποια τυχαία αποτελέσματα, αλλά πιστεύω ότι από αύριο θα ξεκινήσει μια ανωδική πορεία. Η ομάδα είναι έτοιμη να κρατήσει βέβαια το 0 και να καταφέρει να πάρει το τρίποντο. Το πας στην ομάδα, δεν το πας στο προσωπικό, αλλά εγώ θα το επαναφέρω εκεί. Είπαμε το πώς το περιμένατε εσείς οι δύο. Η οικογένεια τι λέει με αυτήν την αφορμή? Εγώ δίνω πάνω από 90% πιθανότητες ότι θα γίνει αυτό το αντάμωμα αύριο στο τερέν. Τι σας λένε οι δικοί σας? Εγώ δεν ξέρω πώς τη θέση των γονιών μας, πώς θα είναι. Δηλαδή όταν ο ένας θα έχει την μπάλα να είναι έτοιμος να κάνει επίθεση και ο άλλος θα πρέπει να αμυνθεί, να μην δεχτεί γκολ. Δεν μπορώ να μπω στη σκέψη τους πώς θα το νιώθουν, αλλά δεν ξέρω πώς θα είναι. Ηλία, εσύ τι λες? Το ίδιο πιστεύω και εγώ. Πιστεύω θα είναι περήφανοι και για τους δύο ό,τι και αν συμβεί. Εγώ πάντως βάλω γκολ, θα πανηγυρίσω. Δεν θα με σταματήσει. Πρόλαβες την επόμενη ερώτηση. Είναι και πιο εύκολο για τον παίκτη που επιτίθεται. Είναι η μοναχική αυτή η θέση του τερματοφύλακα. Την ξέρει καλύτερα από όλους μας ο Θέμης. Θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Είπαμε και στην αρχή, δεν ξέρω αν εσείς έχετε υπόψη σας κάποια άλλη περίπτωση δίδυμων αδερφών να παίζουν ο ένας ενάντια στον άλλον. Δεν ξέρω αν υπήρξε η προοπτική κάποια στιγμή μέχρι τώρα στην καριέρα σας να παίξετε μαζί. Θέμη, προέκυψε. Η αλήθεια είναι,
Η αλήθεια είναι πως δεν υπήρξε κάποια προοπτική, γιατί ο Ηλίας είχε άνοικε στην ΑΕΚ χρόνια που εγώ είχα φύγει. Mm-hmm. Ήταν και στην πρώτη ομάδα της ΑΕΚ, είχε κάνει και κάποιες συμμετοχές. Και μετά από εκεί και πέρα ήταν στον Εργοτέλη. Εγώ δεν είχα κάποια πρόταση να είμαι μαζί του στον Εργοτέλη. Οπότε δεν είχαμε αυτή την χαρά να είμαστε μαζί. Δεν θα ρωτήσω, δεν θα βάλω φυτίλια και στους δυο σας και στις ομάδες σας να ρωτήσω τον έναν αν θα ήθελε να πάει στην ομάδα του άλλου. Θα ρωτήσω τον Ηλία μια τελευταία ερώτηση, η οποία είναι λίγο πολύ και για τους δυο σας. Γιατί κατά σύμπτωση και οι δυο ομάδες, και ο Διαγόρας του Θέμη και ο Εργοτέλης του Ηλία, ξεκίνησαν πάρα πολύ καλά, αλλά τελευταία δεν τα πηγαίνετε καλά. Έχετε 5 σερί ήττες και οι δύο. Αισθάνεστε απειλή εν ώψη του ενδεχομένου να τα ξαναπείτε στα play-off. Ηλία, τι λες? Η μόνη απειλή νομίζω είναι κάθε ομάδα ενάντια στον κακό της εαυτό. Εμείς τις τελευταίες 2-3 εβδομάδες είμαστε σε πολύ κακό φεγγάρι και σε σχέση με τα αποτελέσματα και κάποιες κακές εμφανίσεις. Οπότε πιστεύουμε αύριο, άμα βγάλουμε τον καλό μας εαυτό και πάλι είμαστε σε καλή απόδοση, δεν έχουμε να φοβηθούμε κάτι. Θέμης Τσέριος αριστερά, φίλες και φίλοι, τερματοφύλακας του Διαγόρου. Ο Ηλίας του Διαγόρα, δεύτερη φορά σήμερα το έκανα. Ο Ηλίας Τσέριος, επιθετικός χαφ του Εργοτέλη. Αύριο, τώρα τους βλέπετε στην οθόνη της ΕΡΤ3, αύριο πάλι στην ΕΡΤ θα τους δούμε αντίπαλους για την Super League 2. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο παιδιά. Να ευχηθώ υγεία και επιτυχίες. Και για τους δύο αύριο δεν γίνεται, αλλά στο εξής σας το εύχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.